Εδώ είμαστε, φίλε. Εννοείται, με Σταυράκη, θα είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε. Η πόλη πλέον συντονίζεται σταθερά. Σταθερά. Τα βήματά μας είναι αργά και σταθερά. Ναι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η επιτυχία, αυτά τα φωτοβολίδα από το 0 στο 10. Και μετά, τι είναι όχι, αυτό. Και μετά ποιος ήταν που τον είδαμε. Ναι. Οι βασιλικές εκπομπές διανθίζονται καθημερινά, όλο ένα και περισσότερο, με στόχο και το 2019 ναι. Να οργιάσουμε. Ναι. Συμφωνείς αυτό? Είναι, αυτό είναι το σωστό. Έτσι. Πρωτάθλημα και κύπελο, στο στούντιο αυτό. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Ναι. Το είπαμε και την άλλη φορά, για να το μαθαίνουν οι παλιοί. Είπαμε. Ναι. Κάθε άτομο στη διάρκεια της ζωής του διαγράφει μια καμπύλη ναι. Δημιουργίας και πρόοδου, ναι. Της οποίας το ύψος καθορίζεται ανάλογα από το μέγεθος των ηθικών του εφοδίων. Mm. Σαν τέτοιο ηθικό εφόδιο είναι αναμφίβολα η εργατικότητα, πάνω η οποία μας διέπει. Δεν έχουμε λύπη. Πίστευες ότι εγώ θα είχα τέτοιο επαγγελματισμό, βασιλικό? Φίλε, όταν το σκέφτηκα να σε βάλω στούντιο πριν καμιά 8 ετία, με όποιον μίλησα. Εκτός από σιγά μην έρθει. Σιγά μην έρθει. Θα το ψάχνεις όλη την ώρα. Σήμερα θα είναι εδώ, αύριο θα είναι εκεί, μεθαύριο θα είναι εκεί. Συνέβη κάτι κομβικό, βέβαια. Για να διατηρηθείς. Τα χρήματα, είναι πολύ απλό αυτό. Τα χρήματα ισοπεδώνουν τα πάντα. Ναι, εντάξει. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βρήκαμε τη φόρμουλα και διώξαμε το. Όχι το Σουμάχερ τη φόρμουλα, έτσι, ούτε το Σένα. Ναι. Και διώξαμε τη μεταφορική έννοια μέσα μας. Ήμουν σίγουρος μετά αφού είπες ναι, ότι αυτό είναι ναι. Γι' αυτό, Σταύρο, θα σε πω μία κουβέντα για μένα. Εγώ είμαι αδελφή Κατσιμίχα το τραγούδι. Δεν με ξέρει κανείς, κανείς δεν με ξέρει. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Για να πάμε τώρα στην ουσία που χθες στο Champions League τα μάτς έγιναν σχεδόν όπως τα είπαμε. Με το σχεδόν φυσικά δεν κερδίζει κανένας. Ναι, πρώτα απ' όλα αυτό που έχει γίνει στο live το χθεσινό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία των live. Τι έπαθες, τι έπαθες. Πες μου τον πόνο σου. Πες μου τον πόνο. Φίλε. Πρώτα απ' όλα. Κατέθεση ψυχή. Δεν γίνεται σε παιχνίδι που η μία ομάδα που χάνει. Αναφέρεσαι στο παιχνίδι, φαντάζομαι, Λίβερπουλ-Νάπολη. Λίβερπουλ-Νάπολη. Και να βάλει δεύτερο η Νάπολη δεν την ενδιαφέρει. Αρκεί να βάλει ένα. Άρα έχουμε μία Νάπολη με υψηλή δυνατότητα ρίσκου στην επίθεση και δεν την ενδιαφέρει, θα γίνει στην άμυνα. Εκεί λοιπόν το αυτό μπορεί να είναι και πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου να γίνει αυτή. Δεν με ενδιαφέρει αν θα φάμε, να με ενδιαφέρει να βάλω. Ναι. Να μην πει την Goldbet και να πατήσει. Το over αυτό 1,5. Που πρέπει, το over 1,5 μετά το 85. Όχι μετά το 85, από το 80 ξεκινάς. 80, 82, 83 ανεβαίνει. Το βλέπεις αμάν, τι φλάκες είναι. Και να το λάθος και το βρήκαμε το στοιχηματική βρήκαμε, ευκαιρία. Ναι. Τι κάνουν αυτοί οι καθυστερημένοι. Ναι. Στην Goldbet και θέλουν να μοιράσουν λεφτά, ναι. Και να τα πατήματα. Πατάς. Και έρχεται 93, τα σταφύλια μετά. Μέχρι το 93 πατάς, λες θα το φάνε. Αλλά από το 85 στο 93 έχουν γίνει 18 κλασικές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ναι. Ο Σαλάχ χθες έπαιζε. Ο Σαλάχ δημιουργούσε, έβαλε και γκολ, κάτι έκανε. Ναι. Εκείνος ο Σανέ. Ο Μανέ. Ο Μπανέ, ο τέος ποδοσφαιριστής της Southampton. Ναι. Μόνο ξύλο, φίλε. Ο Μαυρούλης, αυτή ξύλο. Η φωτοβολίδα βρέθηκε 4 φορές φάτσα αυτός και τον γκολ. Πιο δύσκολα ήταν και στις 4 κλασικές ευκαιρίες που έκανε να τις χάσει παρά να την πετάξει την μπάλα στα δίκτυα. Ναι. Γιατί ήταν ένα απλό πέταγμα στα δίκτυα. Ναι. Όσο ο Σωτηρακόπουλος, ο οποίος είναι ακρευνής οπαδός της Λίβερπουλ, να το γνωρίζουν αυτοί όλοι. Ναι, και του στοιχήματος σίγουρα τα πατούσε. Ναι. Έλεγε 2-0 από τη χαρά του. Μπήκε το κόλτσε, λέει. Να τα πήραμε. Να η μπάλα out. Δεν κουνιέται το δικτάκι, δεν κουνιέται το δικτάκι. Και εσύ μπορούσε να πληρωθεί και στην ευκαιρία την τεράστια του Μίλικ. Έτσι, όταν γιατί κάνει το κοντρόλ, κάνει το δύσκολο. Ο Καγεχόν που πλασάρει από εκεί out έπαιζε τις παλιές αιστείες. Στον baseball έπαιζε. Δεν έχει χάσει ποτέ ζωή του τέτοιο γκολ. Πανεύκολο γκολ. Ξέρετε, ένα απλό ακούμπημα την μπάλα και μέσα. Ναι. Και έβγαλε ένα μέρος των χρημάτων του ο τερματοφύλακας. Έτσι, ο Άλισον. Χάνοντας τα δικά μας. Ναι. Δηλαδή τώρα, ρε Άλισον, εσύ έχεις ανάγκη αυτά τα δεκαδικά, τα ανάξια λόγου. Και να έχω εγώ το Σταύρο τώρα μια ανάσα από την κατάθλιψη. Το κοιτάω στα μάτια και το κοιτάει συνέχεια τα ταβάνια. Και τι είμαστε εδώ, ψυχοθεραπείο. Οι ψυχοθεραπευτές. Το ότι μία τράπεζα μου στέλνει για τέλη κυκλοφορίας ενώ δεν έχω αμάξι. Σταύρο, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάνε πλήρωσε τα κιόλας. Θέλω να το φτάσεις σε άλλο σημείο. Να πας να τα πληρώσεις και να μην δείξετε μου και το αμάξι τώρα που είναι, σας παρακαλώ. Χθες λοιπόν στο Champions League είχαμε αποτελέσματα. Τα εξής, πρέπει να αναφερθούμε το τι έγινε. Γιατί πήγαμε αρκετά καλά. Όσοι κάνανε σωστή χημεία, πήγανε στο δρόμο. Τη σύσπαξη. Του τσακώματος. Ναι. Τα λεφτά χοροπηδούν στην τσεπούλα τους. Ναι, πρόσεξε μου στο live τι έχουμε πάθει. Δεν είναι βασιλιά, είναι και ατλέτικο. Μωρή πεταμένοι. Εγώ αυτούς τους μισώ, φίλε, να το ξέρεις. Ναι, ναι, πλέον, ναι. Θα φάνε και αυτοί το σβήσιμό τους, αν να μην υπάρχουν. Θα πάνε στην κατηγορία Μίλαν, Ηρακλής, Θέλτα. Ενώ τα στοιχήματά μας είναι όλα μελετημένα. Στο live σου δίνεται ευκαιρία πολλαπλασιάσεις. Έχεις τη Λίβερπουλ λοιπόν που πρέπει
να μπει ένα γκολ και δεν μπήκε. Όποιο το βάλει. Ναι, όποιο το βάλει. Όποιο το βάλει ακριβώς, όπως πέσαμε στη γειτονιά. Mm. Έτσι ήταν. Και οι χώροι έτσι ήταν. Τεράστια. Γειτονιά, ναι, κανονικά, ναι, ε. Ναι. Πάνω κάτω. Ωραία. Βάλτε εσείς, σας παρακαλώ, κύριε μου, βάλτε εσείς. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε σε κακό momentum στοιχηματικά. Κάνω και συνδυασμούς που να κλείνουν την Ατλέτικο που πρέπει να κερδίσει για να βγει πρώτη. Ωραία. Ούτε Ατλέτικο. Την τρίτη τρίπλα που κάνω είναι σε αυτή την πεταμένη την Ίντερ. Δηλαδή πάω να το δέσω. Σα σκιέρ θέλει να ελιχθεί. Ναι, ναι. Ε? Εσύ το έχω δέσει από παντού. Ένα να μπει. Πε μου ένα σκιέρ, ένα σκιέρ οποιονδήποτε. Ένα σκιέρ. Σκιέρ, ναι, οποιονδήποτε. Ξέρει ένα. Όχι. Α, σε πω να το θυμάσαι. Κατερίνα Βίτ, ξέρω, πατινάζει. Στένμαρκ. Δεν θυμάμαι Στένμαρκ. Έπαιζε Στένμαρκ. Στένμαρκ. Λοιπόν. Παίζει το σκι. Σκι. Αν θα κατέβει κάτω. Αν θα ζήσει. Την πλαγιά όταν φεύγει στον αέρα. Αυτά που φεύγουν και γυρνάνε. 102 μέτρα, 108. Εμείς παίζουμε τα πάντα. Ποιος θα κοιμηθεί πρώτος, ναι. Ποιος θα ξυπνήσει πρώτος. Ναι. Με πάρουν, τα πάντα. Ωραίο στοίχημα παίζουμε με ένα φίλο μου από τη Βέρεια και τον Κουκ, τον γνωστό Κουκ. Το γνωστό Κουκ που συναντήσαμε στο Σάββατο. Μπράβο, ανταλλάξαμε απόψεις. Ναι. Κουκ, μιλάμε. Ισχύει προσωπικότητα μέσα στην πόλη. Τέλος μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν έπαιξε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Έτσι. Εντάξει, του ΠΑΟΚ, ένα στου 8 έχουν πέσει. Πέρασε, παιδί μου, αλλά έκανε αξιολογότατη καριέρα σε άλλου χώρου. Στου χώρου του Τζόγου, α πούμε. Και μπορεί να δουλέψει και πολύ άνετα στο πριν και μετά. Σε εταιρείες αδυνατίσματος. Ναι. Ένα κουκ που άγγιζε 189 κιλά και σήμερα με δυσκολία έβγαλε το πρώτο το νούμερο. Το ένα. Και είναι 89-90. Ναι, βέβαια, τέτοια πράγματα. Τον βλέπουν και δεν τον αναγνωρίζουν στην κυριολεξία. Κλείνει το κεφάλαιο στους κουκ, τα χαιρετίσματά μας. Ναι. Και προχωράμε λοιπόν. Ότι τα συχάματα χθες λοιπόν. Μπράβο. Βασιλιά μου. Μπράβο. Ωραία. Από όπου και αν πήγαινα να του την κάνω, την έτρωγα. Και ήταν σωστό παίξιμο. Να πει ότι το παίζω λάθος. Σταύρο, σωστό παίξιμο είναι αυτό που κερδίζει. Ναι, ρε αγόρι μου, ποδοσφαιρικά όμως. Ναι. Ποδοσφαιρικά. Δεν μπορείς να μου πεις τώρα ότι έκανα λάθος. Παίζω ενδιαφερόμενο με αδιάφορο. Πιεσμένο, ρε Σιντερ, βρε ζώα εκεί στο Μιλάνο. Λες και έχετε και εσείς και οι άλλοι τα συχαμοσυχάματα τα άλλα. Ωραία. Δηλαδή δεν βλέπετε ότι τότε να με έχει 15 τελικές. Θα το βάλει ζών. Οι άλλοι δεν φλέγονται κιόλα. Σταύρο, δεν νιώθει κάποια στιγμή, μόλι βάλει το στοίχημα, ότι αλλάζουν όλα. Δηλαδή, βλέπει κάποιο να παίζει καλά και με το πατά το κουμπί και το βάζει αυτό που βλέπει. Πλέον γιατί το έχει και λάει. Αλλάζουν όλα. Θε καλά με μένα, περιμένατε. Εμά βρήκατε. Μέσα σε όλα έχω βάλει να μπει ένα γκολ σε όλα τα παιχνίδια πλην τη Αθλητικό που την έχω μιλήσει. Πολύ δυνατό στοίχημα αυτό. Ναι, στο 70 κάτι. Και αρχίζουν και μπαίνουν παντού. Αυτό μου το παίξα και εμένα. Ναι. Ωραίο στοίχημα. Ναι. Και φίλε, δεν μπαίνει η Λίβερπουλ. Δηλαδή ακόμα. Να φτάνει σε αυτό το σημείο, θα κάνει και τη Λίβερπουλ στο τελευταίο. Έτσι είναι. Λοιπόν, η Πόρτο με τον Σέρτζιο, το φίλο μας, έκανε τη δουλειά της. Έκανε απίστευτη προσπάθεια για το χάσει το παιχνίδι, δεν μπορούσε να δεν τα μπορούσε να το χάσει. Ναι. Ναι. 2-3, πέρασε λοιπόν η Πόρτο από εκεί. Οι Σάλκοι, όπως είπαμε, οι Γερμανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη τους. Παίξαμε δεύτερη ομάδα, αλλά τα άλλα ήταν τόσο βόδια. Ναι, φίλοι, μπορεί να παίξαμε δεύτερη ομάδα, αλλά και αυτοί θέλουν να δείξουν. Τσάμπες δεν παίζουν τα παιδιά. Πώς θα γίνει, είναι η σκάλα τους για να ανεβούν. Τελευταία φάση του βάζει. Τελευταία φάση και τελευταία γράφει. Λάφητε. Πρέπει να μετά από χρόνια τα περάσουν, θα λέμε Σάλκοι Λοκομοτίβ 1-0. Γιατί παίχτηκε πάρα πολύ το χ. Λοιπόν, η Πάρη Σεζέμια πήγε, έκανε έναν ωραίο περίπατο στο Βελιγράδι. 1-4, ένα μεγάλο αλφαβητάρι, πάρτε τα και μετρήστε. Ίντερ αναφέρθηκε. Έτσι 1-1, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε την Αϊτχόφεν. Πρέπει να χάσει. Ναι, που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή η Αϊτχόφεν, είναι μαγική εικόνα η βαθμή που έχει. Έτσι, τα είπαμε όλα αυτά. Τα είπαμε έτσι ακριβώς. Η Λίβερπουλ, τι να πούμε άλλο για αυτό το παιχνίδι. Εντάχει τα περνάμε. Η Ντόρτμουντ έκανε διπλό με 0-2 σε ένα μάτς ανάξιο λόγου. Αυτή η Μονακό τουλάχιστον πρέπει να στείλει ένα χαρτί. Ζητούμε συγγνώμη που μετήχαμε φέτος στο Champions League. Προέχει η ΑΕΚ, αυτοί έχουν νομίζω. Η ΑΕΚ, τα γέλια έχουν ξεκινήσει από την ώρα που πέρασαν. Ναι. Είναι σταθερή όμως η ΑΕΚ. Μηδέν, σταθερά. Λοιπόν, θα φτάσουμε και στην ΑΕΚ. Πιστεύω θα κρατήσει τη σταθερότητά της. Τι εσύ πιστεύω, το νιώθεις αυτό. Ωραία. Ήρθαν οι καφέδες, special καφέδες. Δεν διαφημίζουμε το μαγαζί. Ευχαριστώ, κυρία μου. Όλο το 500 άρικο δώσω στο παιδί. Δεν θέλουμε ρέστα. Ναι, να κάνει Χριστούγεννα. Ρε. Αφού η γκολμπέτ μας γέμισε τις τσέπες. Λοιπόν, και να πάμε στα σημερινά τα μάτς. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα μιλήσουμε στην αρχή για Champions League και διάμεσα φυσικά θα κάνουμε και τις απαντήσεις μας. Το χιουμοράκι μας. Ναι. Να περάσουμε διασκεδαστικά αυτή την ωρίτσα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, για την Blizzard Roma αναφερθήκαμε. Και χθες. Χθες είναι ενδιαφερόμενη η Blizzard. Ναι, έχουμε πει ότι. Φωτοβολίδα. Μην πιστέλετε τώρα μηνύματα συνεχώς. Άλλη τρέλα αυτή. Αφήστε μας μία ώρα να ξεκουραστούμε στο κρεβάτι εδώ του πόνου. Το στοιχηματικό. Προσπαθούμε να δέσουμε. Τι νομίζετε, εμείς δεν ψάχνουμε τα χρήματα. Όλοι τα χρήματα ψάχνουν. Ένα ατέλειωτο ευρωκυνήγι από παντού.
Λοιπόν, Σταύρο, σήμερα έχεις μια τριάδα πολύ καλή, την οποία μου την είπες για πρώτη φορά πριν ξεκινήσουμε και την οποία την εστερνίζομαι απόλυτα. Και συμφωνώ. Έδωσες λοιπόν. Μου το είπες εμένα και σε λέω να το εξηγήσουμε. Τον Άσο της Μπενφίκα. Ναι, σταθερά. Με αυτή την ΑΕΚ, η οποία είναι γελάει ο κόσμος στο Champions League. Έτσι. Αν δεν είχε την κόκκινη κάρτα η Μπενφίκα, θα ήταν σταθερή και σε αυτό, θα είχε 0-0-0-0-0 παντού. Παντού. Αυτά τα δύο γκολ έχει σκοράρει. Ναι. Εναντίον της Μπενφίκα. Ναι. Των 10 παικτών. Με αβαβά κόκκινη. Δεν, για την μπάλα πήγε ο άνθρωπος. Βαβά το αβαβά. Λοιπόν, Άσος λοιπόν στον Μπενφίκα ΑΕΚ και ένα 41. Ένα 41. Ένα 41, ξέρετε, είναι 41% στα χρήματά σας σε μια μισή ώρα. Ναι. 41% από την τράπεζα θα περάσουν 42.000 χρόνια για να πάρετε. Ναι. Αν τα καταθέσετε. Είτε 10 ευρώ, αν είναι για 10 ευρώ, μην τα καταθέτε καθόλου. Πάτε, φάτε μια μπουγάτσα, ένα γάλα κακάο και δώστε τα ρέστα στο παιδί. Ναι. Ναι. Αλλά άμα θέλετε να βάλετε ένα σεβαστό ποσό των 300 ευρώ, τελειώνοντας θα έχετε μια κερδοφορία των 123 ευρώ. Ένα πολύ ωραίο μεροκάματο ή βδομαδιάτικο κατά άλλους. Βδομαδιάτικο κατά άλλους, καλά τα λες. Yeah. Ένα μεροκάματο στην Ελβετία. Ναι, στην Ελβετία. Yeah. Ας μεταφερθούμε λίγο. Ναι. Εδώ που είμαστε στο Τιλοζάνι, Τικοζάνι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Μετά. Το δεύτερο μάτς που έδωσες ήταν το over 3,5 στο μάτς Άγιαξ Μπάγερ. Ένα μάτς ανοιχτό. Ανοιχτό, χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Κάτσε να το τσεκάρουμε. Χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, βέβαια. Μπάγερ 13, κοίτα, πρωτιά παίζει. Η πρωτιά τι αβάντα σε δίνει, με ποιο θα κλειδωθείς μετά. Πας με δεύτερους. Πας με δεύτερους, αλλά τόσο Champions League φίλε έχει πρώτος και δεύτερος. Όχι, δεν έχει. Λέει τώρα η Πάρη, ας πούμε, είναι δεύτερη. Αν ήταν πρώτη, τι διαφορά θα έχει όποιος την πετύχει στο διάβα της. Εντάξει, η Πάρη είναι πρώτη. Λέμε ότι ο ανήθικος δεύτερος. Κοίτα, υπάρχουν κάτι ψιλολιμά σαν δεύτερες. Δηλαδή υπάρχει Λιόν που δεν είναι top επίπεδο. Ωραία. Να δώσουμε λίγο την τριάδα σου για την γράφουν, γιατί μου είπαν πολύ. Εκεί που μιλάτε, λέγεται την τριάδα, μας λέτε για κάτι άλλο. Να λέτε για τα αυγά του Αδαμάντιου. Που... Αδαμάντια, ανέβασε λίγο τα αυγά, γιατί χθες ψιλοέχασε στην Αμερικάνα. Χωράει τώρα να τα πουλάς 5,5 ευρώ το γκρόκο. Χωρίς το άσπρο. Συνέχισε. Over 3,5 λοιπόν τον Άγιαξ με την Bayern. Και το τρίτο σου μάτς πάλι κινήθηκε στο over 3,5 στο Σαχτάρ Λιόν. Αυτές δεν ήταν υποβλέψεις, μήπως κάνω λάθος. Αυτές δεν ήταν υποβλέψεις. Πάρα πολύ ωραίο στοίχημα, φίλε. Ναι, φίλε. Απλά και χαλαρά. Απλά και θα το ακολουθήσω πιστά. Πιστά. Θα μπω στην Goldbet, σε αυτή την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα. Γιατί μην νομίζετε... Σου είπα ότι περπατούσα. Για πες. Στη Λαμία. Ναι. Περπατάω στη Λαμία και ακούω έναν σε ένα καφέ να λέει πάτα Goldbet. Ναι, παντού σου λέω. Εκεί ειδικά στη Λαμία. Εγώ νόμιζα δεν έχει ίντερνετ. Ναι. Είχα αυτή την αίσθηση. Ωραία. Ότι πραγματικά, ότι ξέρω εγώ, smartphone. Δεν πήγαν στην ανηφόρα και δεν βγήκαν μια εθνική, ρε αγόρι μου, να ανηφορήσουν. Ωραία. Αλλά τελικά, φίλε, έκανα λάθος. Και τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται. Είπαμε. Το τρίπτυχο που πρέπει να μας ακολουθεί στη ζωή είναι ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται, ο ηλίθιος επιμένει. Ναι, το ηλίθιος επιμένει, το θέλουμε μακριά από τη ζωή μας. Yeah. Εντάξει. Και αν έχει γίνει κάποιο λάθος, εδώ είμαστε, φιλαράκια, να τα βρούμε. Ναι. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, άλλη ιδέα αυτό θα τα βρούμε. Ή θα τα πούμε, συναντιέσαι τη Μισκή με κάποιον. Ναι, ναι. Άμα δεν μπορεί να τον αποφύγει, το λες, είναι ναι, μπροστά. Ναι. Πού είσαι, αδερφού μου, καλά, εσύ τι καλά, καλά. Τα λέμε, ρε. Τα λέμε και διπλό χτύπημα στην πλάτη. Ναι. Η αηδία. Πέστε τα τώρα. Αφού ναι. Βρεθήκατε, πέστε τα. Ναι. Να πάτε, τόσα μαγαζιά έχει για καφέ. Τουλάχιστον δόξα τω Θεώ, αυτή η πόλη. Από καφέ, από φαρμακεία και από περίπτερα. Έτσι, ό,τι θέλει. Αυτό που κάνω εγώ η άμυνά μου, έχω ακουστικά στα αυτή. Πάντα. Ναι. Ωραία. Α, και κάνω ότι μιλάω. Και κάνω ότι μιλάω. Ναι, στον αέρα. Εγώ το κάνω και χωρίς ακουστικά. Έχω καταργήσει τα ακουστικά και παλιά. Πρέπει μου αυτά τα ωραία τα σύρματα, τα ακουστικά που έχουμε τώρα μέσα στο ναι, αυτή. Ναι, ναι. Εγώ το έλεγα από τότε. Μου λέει, πού είσαι το ακουστικό. Λέω, είναι το επικοινωνία αυτή μέσα. Ακούσε, έχει γίνει εγχείρηση και πατούσα το αυτή εδώ. Πατούσα κλάκα εικόνα, το πατούσα έτσι και μιλούσα. Ναι. Τι, τόσο πολύ. Ναι, είναι από την άσα αυτά. Θα έρθουν μετά. Και ήρθαν. Και όμως ήρθαν μετά. Όλα αυτά που λέγανε πριν από 30-40 χρόνια οι γονείς μας. Ο Σατανάς τα τσιπάκια στο δέρμα μέσα. Εσύ, δεν γίνεται αυτό. Γίνεται. Α, δεν είναι του Σατανά, βασικά είναι τη Microsoft. Είναι τη Microsoft. Ναι. Αλλά μπορεί να διεκδικήσει κάποια δικαιώματα στο Σατανά. Η τεχνολογία πλέον στα άβο τραυμάζει, ισοπεδώνει. Πού έχουν φτάσει οι άνθρωποι και πού θα πάνε ακόμη. Τι, μια νέα είμαστε από το να διακτηνιζόμαστε. Ενώ είμαστε εδώ, ας πούμε, λέω του Σοφού και Λίμπερ 107,4 γίνει... και Βασιλική εκπομπή, πατάμε ένα κουμπί και είμαστε Las Vegas μπροστά στις βουλέτες με την κατά δολάριο μαζί και μας λέει ένας άγιος άνθρωπος: πατήστε τα ελεύθερα ψυχολογικά. Και αν τα χάσετε, δεν πειράζει. Σας το δώσω ποτέ πίσω. Δεν θα γίνει αυτό. Μην ακούτε εσείς τώρα αυτά. Εμείς τώρα λέμε τα δικά μας.
Μην φαντάζεστε. Κανείς δεν χαρίζει σε κανέναν ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Δηλαδή... Μόνοι σας στη ζωή θα τα κάνετε όλα. Μόνοι σας. Θα ξεκινάτε και πάλι από την αρχή. Το διακτηνισμό του σκεφτόμουν πάντα σε κάτι σούρες κακές. Εγώ δεν είχα τέτοια στη ζωή μου, φίλε. Για πες, δεν πίνεις πολύ. Δεν πίνω καθόλου. Ναι. Όχι πολύ. Δεν πίνω καθόλου. Ναι. Ωραία. Και σε κάτι σούρες θλιβερές όπου έλεγα. Πω τώρα να υπάρχει διακτηνισμός να ήμουν στο σπίτι. Στο κρεβάτι. Ναι, εκεί το σκεφτόμουν. Όχι να πάω στο Las Vegas π.χ. Εκεί... που είναι κάτι πολύ βολικό να μπορούμε να πάμε. Που παίζει ο ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Να γλιτώσουμε και το μαρτύριο. Ωραία. Ο επίδοξος και σίγουρος κατ' εμέ πρωταθλητής ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση είμαστε. Τραυματίες, είμαστε τέτοια. Σε μια κατάσταση που μπαίνει ο Πέλκας. Mm. Έχει ουσία ο Πέλκας στο παιχνίδι του. Είναι σημαντικός. Κομβικότατος παίκτης. Μια ταχύτητα κάτω όταν δεν παίζει ο Πέλκας, ο οποίος είναι και παοξάκι και τον αγαπάμε επί δύο γι' αυτό, δεν ζηλεύουμε. Που το Πέλκα παίρνει... το καλό είναι ότι στο παιχνίδι του μέσα έχει το απρόβλεπτο. Ναι. Την κάθετη πονηρή πάσα των 8 μέτρων, τον 10. Και θα πάρει την μπάλα και θα πάει πάνω. Την έκρηξη, αυτό δεν υπάρχει. Την έκρηξη του ένα με έναν. Mm. Μετά δεν έχει φυσικά την ταχύτητα να το συνεχίσει. Την έκρηξη την έχει. Ξέρεις τι δεν έχει. Το συζητούσα με τον κολλητό σου. Ναι. Γιατί αναρωτιόμασταν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχει την τεχνική στην εκτέλεση. Για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, σταματάει όταν είναι να πλασάρει. Εγώ φίλο μου το βλέπω καλά, το βάζει το σώμα του. Και γεύνει από εδώ και πάει από εκεί, κάτι πλασέ, κάτι τέτοιο. Ψάχνει το πλασέ, δεν ψάχνει το κουτουπιέρε. Δεν γίνεται μόνο πλασέρε. Έχει κάνει ένα φιλικό. Κάτι ωραίε σκέψει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βλέπει λίγο ότι το τερματοφύλακα τον βλέπει λίγο έξω. Σκέφτεται να τι κάψει. Δηλαδή πράγματα πολύ ποιοτικά και πολύ όμορφα για το μέσο φύλακα να τα βλέπει. Φίλε, με τα στοιχεία που έχει, θα έπρεπε να έχει τα διπλάσια γκολ. Γιατί σαν στοιχεία η βάση του υπολογιστή. Θα το βάλει τον γκολ στο παιχνίδι του. Ναι. Γιατί παλαιότερα θα θυμάσαι το είχε τον γκολ. Μπορεί να το έχει παραπάνω. Double έχει πέσει, φίλε. Γκολ assist. Ένα στο σύγχρονο πλέον ποδόσφαιρο από του χαφ. Πρέπει να παίρνει γκολ. Πρέπει να παίρνει πάνω από 6-7 γκολ. Mm-hmm. Να έχει ένα προβληματισμό στην επίθεση. Εμείς τώρα φυσικά έχουμε το θείο δώρο να έχουμε σαν center for τον άνθρωπο εκτέλεση. Ένα τον άνθρωπο πολεμική μηχανή. Ένα γκολ ανά 2,6. Ένα ανά 2,6. Να εξηγήσουμε στους μέτρες που δεν υπάρχουν πλέον μέτρη να μας ακούνε. Ένα γκολ σε 2,6 προσπάθειες. Ναι. Πιστεύω αυτό δεν το έχει ούτε ο Ντόντιτς. Στο μπάσκετ. Στα lay-up. Ναι. Μπορεί σε κανένα lay-up να χάνει. Mm-hmm. Δηλαδή πριν ακουμπήσει την μπάλα τρεις φορές, πριν έχει βάλει ένα μέσα. Και χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει αυτή τη στιγμή παίχτη παλιού κλασικού δεκαριού που λένε δεν υπάρχουν, χαφ που να δημιουργεί. Δεν έχει ο Πρίγιοβιτς ευκαιρίες. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς εμείς μόλις κάνει μισή ευκαιρία, λέμε να το βάλει κατευθείαν. Έχασε μια κεφαλιά στη Λαμία και πήγα να τον φάνε. Εγώ άκουγα από εκεί, ότι έγινε. Σαν να τον περιμένουν στη γωνία και τι έγινε. Έκανε την κεφαλιά και την έπαιξε στον τερματοφύλακα. Να το βγάλουμε τον τερματοφύλακα. Δεν την έπαιξε στη γωνία. Να παίξει μόνο του. Να το βγάλουμε τον τερματοφύλακα αυτό. Είναι σαν και αυτή την αηδία που λέει το απέκαψε το πέναλτι, λέει. Ναι, είναι τυφκάτονα. Σου τάβεται με άδεια αιστεία. Ναι. Με άδεια αιστεία όπως αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ στη River Plate. Ναι. Το 3-1, το τρίτο γκολ, συγγνώμη. Τι γωνία νιώθε αυτό στην ώρα που πήγαινε με την μπάλα στα δίχτυα, ε. Και να μην βλέπει κανέναν. Αυτός μπορεί... Έρημος. Άδεια αιστεία μία. Και αυτός και άλλος ο καημένος που τον κυνηγούσε 5 μέτρα πίσω της Μπόκα. Δεν μπορούσε. Τι λύπησε εκείνο. Ένα, να κυνηγάς ένα και να το βλέπεις ότι σε εκτελεί. Ξέρεις τώρα ότι σε πιάνει το πλάνο, δεν μπορείς να σταματήσεις. Πρέπει να το πας μέχρι τέλος. Ναι. Αλλά ξέρεις δεν θα το προλάβεις. Πού να το προλάβεις, φίλε. Ξέρεις πώς το προλάβεις. Με αστεράκι, νίντζα. Κάνεις ένα τέτοιο. Μόνο έτσι. Ήκανα λάσο εκεί στα παλιά τα Western. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Λάσο. Κοίτα, αυτοί οι Αργεντίνοι μπορεί να έχουν και ένα λάσο στην κάλτσα τους. Δεν είναι απίθανο. Λάσο να έχω, κανένα πιστόλι μην έχουν. Εγώ δεν ξέρω καμιά στιγμή εκεί που μαλώνανε. Εκεί θα βγάζει όλα. Ναι, αυτό μου είπες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μείον τρεις παίξτε. Δημήτρη, ας είσαι συντονισμένος λίγο με τον τεράστιο Λουτσέσκου. Ωραία. Τι έχει, συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Κάτσε, γιατί αυτοί λένε 2,5 και το κάνουν 5,5. Δηλαδή τα παιδιά στην ΠΑΟΚ με το χρόνο έχουν πρόβλημα. Ναι. Και ό,τι κανονίζεις μαζί τους δεν γίνεται ποτέ. Λέει ένα τραγούδι ελληνικό, τα χρόνια περνάνε και οι δείκτες γυρνάνε. Να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα παιδιά. Αυτό είναι η ΠΑΟΚ λοιπόν, δεν είναι να συνεννοηθούμε για κάτι. Μένει πάντα στα παιδιά. Ναι. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο για έναν άντρα να μεγαλώνει έτσι ηλικιακά και να αισθάνεται νέος. Εγώ είμαι πιο καθυστερημένος από ότι ήμουν 18 χρόνια. Έτσι, ναι. Φαίνεται στα βράδια. Δηλαδή εύκολα κάποιος μπορεί να το καταλάβει ότι κίνησε εκεί 18-23. 18-23 και ακριβώς. Εκδρομή πήγατε με το σχολείο. Όχι ακόμα. Αυτή την εβδομαδιαία. Θυμόμουν όταν ήμουν μικρή που πηγαίναμε από Σταυρούπολη εκδρομή στο κέντρο. Α, και σας πήγαινα. Ναι, στο κέντρο. Εκδρομή. Ωραία. Ναι, δηλαδή
Να βρω τη δασκάλα τη που κάνω πολύ πατσαβούρα. Δεν τρέπεσε λίγο. Και δεν ξέρει τι σάφη να πούμε στην Μητροπόλεια. Στην Αθήνα, σε καμιά Αγία Σοφιά. Στην Εκκλησία απ' έξω. Εκδρομή. Τι εκδρομή. Και οι άλλοι πάνε Ράσμου τώρα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη. Παντού πάνε. Πάνε παντού. Μένε κόβη μου. Έτσι, το άγιο αυτό πλάσμα. Το καλύτερο κότσι στον κόσμο. Νοβηγίε εκδρομέ. Γερμανίε. Πώ δεν πήγαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μια φορά στο χωραργό όταν ήμουν. Μας πήγαν εκδρομή πενταήμερη, αποφασίσαμε να μας πάμε πενταήμερη τελικά και πήγαινε ένα σχολικό πρωτάθλημα. Εσύ, Βασιλιά, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά, πέφτει λίγο ξύλο. Σε ασχολείται, εννοείται. Γιατί παίζεις για την τιμή των όπλων εκεί πέρα, είναι η υπερηφάνεια, το τι θα πεις. Το λίγο ξύλο πώς θα δεις τη Στέλλα, την Κατερίνα, την Όλγα την επόμενη μέρα, ναι. Εννιά στενοφόρα, συλλήψεις, ήταν λίγο ακραία η κατάσταση. Φτάσατε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι, ξεφύγαμε λίγο. Ψηρίσματα. Δηλαδή όχι, εκεί που πέφτανε τα σούτια έβλεπε ένα χέρι. Έμπαινε κάπου. Έλεγε ποιο είναι αυτό το χέρι. Εγώ μια φορά πριν από χρόνια στα φάφα, δικό σου, πήγα να ενώσω δύο γειτονιές να παίξουμε. Εγώ ο Μεσάζων υποτίθεται. Και πέφτει ένα ξύλο ανελέητο. Και εγώ τον έμεσα στη μέση. Σάντουιτς, κανονικό λουκάνικο. Και από τη μια φίλη μου και από την άλλη. Τι κάνετε, Βεγγελί, εδώ σα φέρω. Βέβαια, άντε, βγει ο μπαμπα. Τριαδρία τούμπα είχατε θέματα εσεί. Είχαμε με όλου. Εμεί είχαμε τότε τούμπα Χαριλάου. Αυτή ήταν πιο μεγάλη ένταση. Ναι. Τον Παχαβιλάει πιο μεγάλη ένταση. Ναι. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μας πήγαν τριήμερες στις πέτσες, επειδή λέει, ποιες πέτσες θα πω τριήμερες, στις μπουμπουρίνα στο σπίτι. Και μέχρι στις πέτσες φτάσαμε σαν εκδομή. Φίλε, αποτυχημένος εντελώς αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Εντάξει, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά και ακούω τώρα τα παιδιά, θα πάμε πενταήμερη, εφταήμερη στη Βαρκελόνη. Τι λες, ρε. Ακούσαμε την προπονητάρα, τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον άνθρωπο που δεν έχει απώλεια εντός τούμπα στο πρωτάθλημα εδώ και 1,5 χρόνο. Φίλε μου, τώρα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με το κύπελο το οποίο πήρε πέρσι, αναμφίβολα μπαίνει στους είναι ο κορυφαίος προπονητής που πέρασε ποτέ. Και ωραίος τύπος, φίλε. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Ότι έχει λυμένο το οικονομικό. Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, φίλε. Ναι. Έτσι. Δεν ο άνθρωπος βγάζει μια αίσθηση υπεροχής όταν το βλέπεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι καλοντημένο στον πάγκο με τα κασκόλ του. 120 τετραγωνικά είναι η καρδαρόμπα του στην Ρουμανία. Αποπνέει πλούτο. Αποπνέει χορτασμένο άνθρωπο, Λουτσέσκο. Mm. Αυτό μου αρέσει. Πόσο χρονικό, 49-50, κάπου εκεί πνέει. Ναι, και είναι παππούς. Και παππούς. Και είναι και αντικείμενο πόθου για πολλές γυναίκες. Άπειρες είναι αυτές που έρχονται και μου λένε: το ξέρεις, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και, όχι, λέω, μακριά από εσάς. Έτσι, από τα νύχια σας. Συχάματα, αηδίες. Εδώ έχουμε δουλειές εμείς, έχουμε στόχους. Έχουμε στόχους. Δεν μπορεί να τον ληστεί. Ο άνθρωπος είναι προπονητής της δυναστείας που έρχεται. Mm. Του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος είναι αυτός που μας έχει δώσει τη χαρά, γιατί αυτές τις μικροχάρες. Πρέπει να τις ενώσετε για να κάνετε το μεγάλο παζ στο τέλος. Ποια χαρά λοιπόν μας έχει δώσει αυτή είναι η ερώτηση. Να βλέπουμε τον Καραπαπά σαν μικρό παιδάκι, σαν ένα κοριτσάκι με τα σπίρτα, να κάθεται σε μια γωνία και να λέει: κοιτάξτε τι έπαθα, μεγάλο πρόβλημα. Μας κυνηγάνε εμάς ανελέητα. Αυτούς που κυνηγάνε είναι Ολυμπιακός, μην μπερδευόμαστε. Τα μικρά άβουλα παιδάκια. Αυτοί που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, δεν έχουν την ανάλογη στήριξη από όλο το σύστημα. Αυτοί που είχαν τις παράγκες, τις καλύβες του Μπαμπαθωμά. Έτσι, ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Το να κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο. Και όλοι οι άλλοι. Όλα αυτά. Διαχρονικά είναι τα πράγματα. Άνθρωπος που δεν θυμάται την ιστορία του και δεν την γνωρίζει, δεν έχει παρόν και μέλλον. Κοίτα, έλεγα και πριν πόσο ωραία θα ήταν η ζωή μας χωρίς τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα, να τα σβήσουμε. Πώς χωρίς τον Ολυμπιακό. Και αυτοί μας ξεφτιλίζουν, μας λένε σε μια στιγμή και αυτή είναι η αλήθεια, μας λένε 44 πρωταθλήματα. Ακριβώς. Θα ήταν 44 ελεύθερα πρωταθλήματα. Ελεύθερα πρωταθλήματα, ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό το λέγαμε αφορμή. Ξεφωνίζουν τώρα τον Φιλίππο και τον Τσούρι, τις παίζει σήμερα βόλεϊ. Ωραία. Και δεν σέβονται αυτά που προσέφερε ο Ολυμπιακός σε αυτούς. Καλά, αυτοί δεν προσφέρανε. 25 πρωταθλήματα σας έχουν πάρει. Δηλαδή κάτσε. Είναι μονάζει κάτι κάτω στην αγόρη μου. Εν τω μεταξύ, πώς ξαναδεί πόσο ωραία το δούλευε ο Ολυμπιακός στο όλο σκηνικό, θα σε πω ένα στατιστικό το οποίο με είπε ένας γνωστός παύλα φίλος μου Ολυμπιακός από την Αθήνα, το οποίο θα σε αφήσει άφωνο τώρα. Τώρα μου φταίει, ενώ συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Από το 2002 μέχρι το 2014. Πήγαν 165. Άκου, τώρα θα γελάσει το αυτό που θα σε πω, θα σε φύγει το μυαλό, δεν θα το πιστέψει το στατιστικό. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με τις μεγάλες ομάδες και μεγάλες ομάδες είναι φυσικά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην εθελοτυφλούμε. Είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες μεγάλες ομάδες. Ναι. Οι άλλες θέλουν να γίνουν. I wanna be. Ναι, που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, με αυτές τις ομάδες έπαιξε μέσα έξω. Βγάλε την ΑΕΚ που έπαιξε κάποια χρόνια Β, Γ, Δ, Εθνική που ήταν. Κοντά στα. Έπαιζε, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ δύο μέσα τη χρονιά. Στα 12 χρόνια είναι 24 μάτς. Βάλε και κάτι κύπελα. Όχι, μόνο πρωτάθλημα.
Στι τρεις φορές επί 24 πολλαπλασίασε. Είναι 3-20, 72 μάτς. Στα 72 μάτς με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δηλαδή μέσα έξω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέσα έξω και Ολυμπιακός ΑΕΚ μέσα έξω, πόσα πέναλτι κέρδισε ο Ολυμπιακός? 72. Κανένα. 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 Να καταλάβεις τι δουλειά κάνανε για τα γύρω-γύρω. Κανένα. Έμεινε σάφρονο με το στατιστικό. Δεν μπορεί να είναι. Ένα σκέψου, άντε, φεύγετε μου ένα. Να χτυπάει πέναλτι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα. Εγώ θυμάμαι ένα. Για θύμισου ένα. Μην το πεις. Θα εκτεθεί τζάμπα και πει αγαπάω. Ένα με τον Μιχόπουλο, ρε. Και ο Μιχόπουλο, είπα 2002, ρε. Α, 2002. Άντε, αρχίσαμε. Και εγώ θυμάμαι ένα με το Σαβουλίδη. εντάξει. Δεν λέμε τι θυμάται εδώ καθένα. Ήμουν συγκεκριμένο. Ναι. Μαθηματικά είναι η ζωή. Ναι. Ο Κουκ, ένα έχουμε να σα πούμε όλη αυτή την ώρα που είμαστε στην εκπομπή. Είναι ο γνωστό Κουκ με τον οποίο αρχίσαμε. Μόλι με ενημέρωσε ότι μόλι σταμάτησε το μέτρημα των χρημάτων. 8 μαύρε σακούλε. Έτσι, over 500, δηλαδή έχει βγάλει και καινούριο χαρτονόμισμα δικό του, πιο μεγάλο 500. Μόλις τελείωσε το μέτρημα και μέσα στέλνει ένα ουφ. Κουράστηκα. Φίλε, αυτό που κυκλοφορεί με 500. Δεν υπάρχει κόσμο πόλη που δεν έχει δει ποτέ 400 ποτέ. Ναι, υπάρχει. Και 200 υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ. Μια φορά είχα ένα, ωραία, και πήγα να πληρώσω κάτω στο κηλικείο και το είδε μια φοιτήτρια τη θεατρική σχολή. Και ζαλίστηκε. Δεν το πίστευε το χαβάμα την άρεσε. Ναι, αχ, για να το λέει, για να πιάσω λίγο αυτό που είναι. Για να πιάσω τα χρήματα. Τα χρήματα. Ναι, το για να πιάσω, άφησε υπονοούμενα μεσημεριάτικα. Κοτόσο πίσω. Τι το έδωσε εκεί, κυκλοφορούν. Το κοιτούσε, το ξανακοιτούσε. Το έβλεπε σαν κάτι σπάνιο είδο, α πούμε. Ναι, σαν ένα δεινόσαυρο. Όχι, αυτά δεν είναι ντοκιμαντέρ. Ναι. Καταλαβέ. Έτσι νομίζω. Ξέρει, πριν από 2-3 χρόνια είχε βγει μια φήμη, ίσω και νωρίτερα, ότι τα 500 θα σταματήσουν. Παπά μεγάλο. Ναι. Και άρχισαν όλα να τα κρύβουν, να τα εξαφανίζουν. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένει, από κάτι στρώματα, από κάτι ταράτσε, από κάτι σοφίτε, από κάτι χωράφια, βγαίνανε χαρτονομίσματα τα οποία μυρίζαν χαρακτηριστικά. Ναι. Έχουν αυτή την οσμή. Ναι. Εμεί, κύριοι, δεν τα έχουμε κρυμμένα. Εμεί την περιουσία μα τα έχουμε πάνω μα. Και εγώ και ο Σταύρο, ναι. Ό,τι υπάρχουν, αυτά είναι. Αυτά είναι. 12 πεντακοσάρικα, 12. Κανένα πεντακοσάρικο, με το πιο λίγο κανένα. Στο πετάξι. Είχα ένα φίλο, συγγνώμη, θα πω αυτό, θα το πω για τα μάρες. Είχα ένα φίλο εκπληκτικό παιδί και είχε δύο κόρες, 18χρονες. Και τη λέει: ελάτε λίγο να μοιράσουμε την περιουσία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σα δώσω, λέει, τίποτα απολύτως. Και κόβω το τίποτα στη μέση. Πάρε ένα τίποτα εσύ και πάρε και ένα τίποτα εσύ. Είστε ευχαριστημένες, λέει. Και οι δύο αισθάνθηκαν μια χαρά. Ναι. Δεν αδικήθηκαν από την οικογένεια. Ναι. Δεν είναι σωστή η μοιρασιά αυτή? Πολύ σωστή, φίλε. Αυτό είναι. Ένα και ένα, κράτησε τις ισορροπίες. Ναι. Το balance που λέει και η προπονητάρα ναι. μας. Τον μπάλανς το δουλεύει πολύ. Ναι, τον αρέσει ναι, ο ναι, ναι, λέξης ναι, ναι, τον αρέσει πολύ. Ναι. Το 500 λοιπόν όμως σου τύχει ρε φίλε και έχεις ένα 500 πάνω σου. Και πρέπει να το χαλάσεις. Ωραία. Πας στην τράπεζα. Ακόμα και στο μηχάνημα να το βάλεις. Από πάνω από κάτω. Περιμένετε λίγο. Ακόμα και στο μηχάνημα να το βάλεις ρε αγόρι μου. Γιατί τι μαγιά μπορείς να κάνεις. Το βάζεις στο μηχάνημα και βγάζεις 50. Ωραία. Αργεί το μηχάνημα. Λες με φαγε. Κάτι έγινε. Με φαγε. Ναι. Το μηχάνημα ήταν άνθρωπο που θα έλεγε εμένα ναι. βρήκε τώρα να με χαλάσει, να ξεφτυλιστώ εγώ σαν μηχάνημα. Το βλέπουν στα κεντρικά. Ναι. Συναγερμό. Σφίξαμε. Εντάξει. Τι γίνει. Δηλαδή, έχει ένα 500 άρικο. Που γράφουν τα νούμερα, νιώθει κατευθείαν ότι είσαι κάτι έχει κάνει κακό. Ναι. Το δίνει στην τράπεζα, το παίρνει, το βγάζει φωτογραφία από μπροστά, το βγάζει από πίσω, γράφει τα νούμερα. Πας... Και κοιτάξτε, δεν θα σα πάω με τηλέφωνο. Και πού τα βρήκατε, όπου θέλω τα βρήκα, τα βρήκα κάτω. Σούπερ μάρκετ με 200 άρικο. Άλλη τρέλα. Αυτό εκεί οι ταμείες όλων των τραπεζών. Έτσι και τα διευθυντικά στελέχη να το σταματήσετε. Τι θα τα κάνετε τα λεφτά? Θα τα πετάξουμε τα λεφτά. Θα κάψουμε. Γιατί κάνετε ανάληψη χι ποσό? Γιατί θέλω. Mm. Αυτό τι καινούργιο είναι. Τώρα το βάλαμε και αυτό στη ζωή μου. Έτσι θέλουμε το κάνουμε. Εγώ τρελαίνομαι με τα σούπερ. Ποιος είναι ο λόγος που στέλνετε 214 ευρώ εκεί? Τίποτα. Την είδα στον δρόμο και μάβησε μια κοπέλα και θέλω να το δώσω 214 ευρώ να πάει να φάει δύο σάντουιτς. Ναι. Να βγει το βράδυ έξω με τον καλό της. Ναι. Να πει ένα ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια καλή πράξη. Τι να γράψω και στην τρίτη. Καλή πράξη. Ναι. Έχασε ένα φίλο μου. Good action. Ναι. Έχασε ένα φίλο μου και βρίσκεται στο Ηράκλειο. Έχασε οπουδήποτε. Ναι. Κάτω από μια γέφυρα του χάσα, χάθηκαν τα λεφτά. Ναι. Είσαι ένα Τέξα, είσαι ένα Ομάχα κάπου. Ναι. Και δεν έχει όδοπο να γυρίσει. Τι και να με παίρνει και με λέει Βασιλιά, πρόβλημα. Θα τον αφήσουμε να μείνει στη Σιτία μόνιμα. Όχι. Ενώ το σπίτι είναι στην Τούμπα ή στο Πανόραμα. Θα τον κάνουμε άστεγο. Ενώ είναι τεντόπανο, πειραϊκή, πατραϊκή. Θα γυρίσει. Και μετά βλέπουμε. Όλα στη διαδρομή. Και σου λέω. Στο μπάς, έχει τύχει δύο φορές, θα έχω 200 άρικο. Εντάξει. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Πού να το χαλάσω? Εκεί έχεις τον τζίρο.
να μου δώσει. Θα πάω στον περιπτερά, θα μου πει άλλο θα πέθανε. Ωραία. Τεράστιο παίκτη του στοιχήματο. Αμέσω ξαναμπαίνουμε στην Κολμπέτ, την οποία αφήσαμε σε μια γωνία. Ενώ μιλήσαμε για θητείε. Να το ξέρω και πού δεν πήγαμε σήμερα. Λασβέγγα, σε μια στιγμή πήγαμε. Στην Αγία Αλεξανδρούπολη. Λίγο Μονακό δουλέψαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρε και τα στοιχηματικά Μιλάνο και... αυτά το ένα το άλλο. Ναι. Τεράστιο παίκτη του στοιχήματο. Οικονομικό ογκόλυθο τη πόλη δίνει την κάτωθη τριάδα. Ναι. Θα τη δώσουμε. Δεν είναι τριάδα. Ναι, τριάδα είναι γιατί τα άλλα δύο θα πάμε. Ας βγουν αυτά και βλέπουμε για τις πέμπτες. Πεντάδα είναι, αλλά είναι πολύ εύκολο. Δουλεύει όπως εγώ το δευτεριάτικο. Ναι. Ας παίξετε και μετά από δύο μήνες που παίζουν οι Celtic με τη Φιμπέρνη. Όταν τρώω τις κεφαλιές, καλά έκανα. Αυτό έχω να με καλύψει. Ρεάλ λοιπόν, έδωσε Ρεάλ Μαδρίτης. Δυνατός ο παίκτης. Δυνατός, ναι. Ναι. Μπενφίκα, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι. Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντέξει. Στον Ταλούς. Το οποίο έχει έναν κατήφορο, όπως πρόσφατα διαπιστώσαμε. Και το τρίτο μάτς ήτανε. Ποιο. Ποιο ήταν, για σας. City, ρε. Η City. Και αυτά τα τρία τα μάτς τα ντύνει με τη διάδα η οποία έχει παιχτεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το πάω γιατί το βλέπω εγώ μέσα στην Goldbet σε χιλιάδες στοιχήματα, από 2 ευρώ μέχρι 500 ευρώ. Mm. Το δίδυμο που αγιάζει αυτή την εβδομάδα στοιχηματικά είναι. ΠΑΟΚ, Chelsea. ΠΑΟΚ και Chelsea. Αφού σου λέω Δευτέρα το βάλα. Ναι, πάρα πολύ παίχτη. Μίξαν όλοι. Και για κάποιον να διευκρινίσει το λόγο, επειδή εγώ έκανα ρεπορτάζ τη Chelsea, δεν προκύπτει φίλο θα βάλει τίποτα K11. Φίλε μου, ποιο δεν θα παίξει, δεν σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι θα παίξει από την αρχή ο Loftus Cheek. Ο Loftus Cheek είναι είναι μέσα στην εθνική Αγγλία. Είναι μέσα στου 16 που καλεί κάθε φορά. Για να ενημερώσουμε και το κοινό, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Η ενδεκάδα η πιθανή τη Chelsea είναι ο τερματοφύλακα ο Αργεντίνο, όχι ο Κέπα, ο άλλο το ακόλουθο στο μυαλό μου. Ο Καμπαγέρο. Ο Καμπαγέρο. Μ' αγαπάω. Ωραία. Ζαπακώστα, Κρίστινσεν και Έχει, ναι, και Έμερσον. Ξαναλέμε, ο Ζαπακώστα είναι Ιταλός, δεν είναι ο Κώστας από τη Ζάκυνθο, ναι. Και το φωνάζουν Ζαπακώστα. Ναι. Διεθνής Ιταλός είναι. Ναι. Ωραία. Στο Χαχάφ, Φαμπέργκας, Λόφτου Τσίκ και Μπάρκλι. Ναι. Δηλαδή, 200 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια έτσι. Ναι. Γύρω-γύρω όλοι. Θα τα πούμε σε λίρες. 185 εκατομμύρια λίρες. Η αλλαγή σε σχέση με τον Πάο και είναι ο Μωράτα αντί του Ζηρού. Ο Μωράτα, φίλε μου, πλάκα μου κάνει. Η απόλυτη δονή. Και στα πλάγια θα παίξει ο πιτσιρικά ο Χόμψον, ο Ντόι, που θα κάνει 400 εκατομμύρια σε κάποια φάση. Και δεξιά το λοιμό τη Μπαρσελόνα του Μέση. Ωραία, ο Πέδρο. Ναι. Ο Πέδρο, αυτό ο Νάνο που μία φορά αυτό ο Νάνο θυμάμαι. Γιατί εγώ περιέγραψα όλα στη ζωή. Δύο φορέ πάω Κβίντι, δεν θυμάμαι έναν παίκτη του. Τι να θυμάσαι από τη Βίντι, φίλε. Εγώ τη Βίντι να σου πω κάτι πολύ σκληρό. Για μένα πολύ σκληρό. Δεν με τιμά αυτό που θα πει. Εγώ δεν την ήξερα την ύπαρξη τη σαν ομάδα. Βιντεότον είναι, την ήξερα. Αν είναι παλιά Βιντεότον, ναι, που έχω στο όνομα. Ναι. Ναι. Την ήξερα. Είναι χορηγό τη, μπήκε το όνομα του χορηγού, το Βίντι. Ναι. Στο Βίντι. Εδώ τώρα στην Ιβάν Σαββίδη, τέο κλεάνθο. Mm. Το γήπεδο τι όνομα θα πάρει, έχουμε ξέρουμε κάτι. Κοίτα, δηλαδή, αν πληρώσει κάποιο. Μια... Ναι. Η Goldbet π.χ. Ναι. Έχει τη δυνατότητα να πει πάρτε 30 εκατομμύρια. Ωραία. Αν δεν δώσει και κύρια τα πέντε τα κορυδίστικα στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, σωστό. Που δεν νομίζω και πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση σωστή. Ναι. Και δεν θα σταματήσει να. Και θα σταματήσει η αφέμπαξη των αγνών επιχειρηματιών, ωραία, που παλεύουν να καθημένη. Πληρώνουν 100 και πλέον. 100 οικογένειες να ζουν από εκεί. Απλά πράγματα. Τελεία. Ωραία. Μπορεί να πει 30 εκατομμύρια και θέλω να λέγομαι Goldbet Arena. Ωραίο. Ε? Ωραίο. Μ' αρέσει. Ωραίο φάγωμα. Είναι έβυχο. Ε? Είναι έβυχο. Goldbet Arena. Πού παίζω, πάω στην Goldbet Arena. Ωραία. Ο Γκάλης το έχει δύο γήπεδα. Εγώ λέω να το βγάλουμε Νίκος Γκάλης. Το πάω το γήπεδο. Ναι. Εσύ θέλεις να... θελάνουμε όλους. Εσύ θες να έρθουν από κάτω από τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα έξω. Εγώ θέλω να πάω για φαγητό σήμερα. Ακούς. Να το κάνουμε Βασίλη. Ο Σταύρος χάθηκε. Η αλήθεια είναι, εγώ θα σας πω το τι έγινε. Την ώρα που μιλούσε ο Λουτσέσκου, εξαφανίστηκε για λίγα λεπτά τη ώρα ο Σταύρος και επέστρεψε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Θα γίνει ο έλεγχος μετά τις 3 και πριν το διευθυντή, πριν ξεκινήσει, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Είπε κάτι το Σταύρος για να πει. Ναι. Εννοείται, φίλε, ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το πιστέψουμε και να το υποστηρίξουμε. Ούτε σε πρωταπολιάδε. Αν μπορεί να περάσει ένα κορυφαίο πρωταπολιάτικο. Σεβόμενος ο ΠΑΟΚ την ιστορία του αθλήματος και αού. Και μετά την Boca Juniors παίζουν δυνατά και οι εκτελέσεις. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι το Αγίου Σπυρίδωνος. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Στο Σπυρί. Ναι, στο Σπυρί. Ναι. Τα χρόνια μας πολλά. Εδώ, τον άνθρωπο με τη χέτη. Τον άνθρωπο φεγγάρι, όπως έλεγε ένας γνωστός παράγοντας του ποδοσφαίρου. Να το κοίτα τον άνθρωπο φεγγάρι. Ναι. Που δεν πάμε ποτέ ευθεία. Πάμε με το Σπυρί. Θες να πας Κατερίνη, παιδί μου. Ναι. Ναι. Τι πιο απλό να πας Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Ένας μεγάλος. Ναι, ευθεία, τρία διόδια. Έλα να σε πω.
Έλα να σε πω, έχω ένα δρόμο, Μάλγαρα. Θα πάμε από πίσω, δεν μας περιμένει κανένας. Θα βγούμε Όλυμπο, Ελασσόνα. Ακούς, θα κατέβουμε ένα δρομάκι από εκεί. Έτσι, θα γυρίσουμε λίγο Αιγίνιο, Κολυνδρός. Θα βγούμε, δε. Διαφράξει τι μου έκανε. Δεν μπορεί να πάει ευθεία. Πάμε μαζεύουν από το χοτέλ κατά τις 9.30 το πρωί. Ωραία. Σε κομματώδικα και παίζουμε Τρίπολη. Ωραία. Παίζουμε 7.30 το απόγευμα. Και ήταν 9 το πρωί. 9.30. Δηλαδή 12 ώρες μετά. Περίμενε. Και μία ώρα και 45 ήταν μέσα στη σούρα μου. Γυρνάω και βλέπω Λαμία 20. Λέω δεν μπορεί. Κάνω λάθος πώς θα φέρεσαι, λέω. Και όντως είχαμε κάνει μία ώρα και 45 λεπτά το Θεσσαλονίκη Λαμία. Αλλά εγώ νομίζω στη σούρα μου ότι δεν έβγαζα τον υπολογισμό. Και πήγαμε στο ναύπλιο. Φάγαμε. Κοποσκυλιάσαμε, κάναμε ράναμε. Πήγαμε από τον πίσω τον δρόμο στην Τρίπολη και πάλι περιμέναμε κατά τετράωρο. Εγώ μία φορά με το Σπυριάκο τι παθαίνω. Πηγαίνουμε δύο ζευγάρια, τότε ήμασταν και οι δύο παντρεμένοι. Έτσι, ναι. Και πηγαίνουμε δύο ζευγάρια να βρούμε ένα τρίτο φιλικό ζευγάρι, ναι, στην Περούτζια. Έπαιζε ο τέος διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και της Περούτζια τότε. Ναι, ο Θεένος Δέρας. Όχι. Ο άλλος. Ο Ζήσης λοιπόν. Ναι. Και κατεβαίνουμε στη Ρώμη και νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο για να πάμε για Ρώμη. Δεν είναι μακριά το Ρώμη, ναι, Φλωρεντία. Και έχει τέλος πάντων μια στροφή μεγάλη. Και καθώς παίρνει τη στροφή, εγώ φυσικά κάθομαι μπροστά, οδηγάει το Σπύρι και πίσω οι γυναίκες μας, την παίρνει τη στροφή και πίνει ένα νερό. Κανονικά με 200 χιλιόμετρα. Αφήνω να τελειώσει η στροφή. Έτσι. Και θέλω να του δώσω ένα χαστούκι μέσα στα μούτρα, να το γυρίσω με τη μία Θεσσαλονίκη, όχι στη Ρώμη στο αεροδρόμιο. Του λέω αυτό δεν το ξεχάσει ποτέ στη ζωή σου, ξέχασέ το. Σε ένα δεν σε ενδιαφέρει, εμείς στη ζωή μας την αγαπάμε. Έτσι. Έχει αυτή την ποιότητα και την άνεση. Ναι, την έχει την ποιότητα την άνεση. Να την έχει, είναι μόνο. Δεν μπορεί να πάρει και του άλλου μαζί του. Και να μην, να μην μπορώ να μου τι έγινε. Έπινε έτσι άνετο. Ναι, άνετο, τι. Και το κουπί και, και το καπάκι. Τέλο πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Όλια πολλά λοιπόν. Στο Σπυρί. Στο Σπυρί. Στον Πίπη. Πιπάρα, φίλο, αδελφό. Ναι. Με γιο πρωταθλητή. Αυτό ο φίλο μου Πίπη, ο οποίο έχει ζευγεί και αυτό. Έχει δύο γιου. Ο ένα πήγε για σεφ στην Αμερική. Και στα δύο είναι 23 χρονών, άδωνης εξωτερικά, κούκλος το παιδί, κανονικό. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Ναι. Έλληνας μικρός θεούλης. Και αντί για σεφ, τι έγινε. Μποξέρ. Εντάξει, κοντά είναι. Μποξέρ είναι πρωταθλητής. Α, το εκεί, είχε. Του πλάκου όλο το ξύλο μια σκούπα γενική. Και τώρα μπαίνει στα επαγγελματικά. Εκεί θα χρειαστούμε. Εκεί. Και η Γκολμπέτ θα σχηματίζουμε σε λίγο καιρό. Έτσι. Οι δικοί μας άνθρωποι και στην Αμερική. Και στην Αμερική. Και στην Αμερική. Καναδά κάτι γίνεται. Χαμός γίνεται παντού. Ναι. Παίξτε τα λεφτά, Γκολμπέτ. Νόμιμα, σίγουρα υπεύθυνα. Πατήστε τα. Έτσι. Τα σάβανα τσέπες δεν έχουν. Ορμήξτε. Πολλαπλασιάστε τα λεφτά σας. Το τσέκαρες δε σκύλε. Ναι, δεν έχουν. Δεν έχουν, ε. Δεν έχουν. Το έχεις τσεκάρει. Δουλειά μας είναι αυτή. Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει. 3 και 1 λεπτό. Εγώ είπαμε ότι δεν αναπνέω. Έτσι, ούτε μία ανάσα κάνω χωρίς να πληρώνομαι. Και αυτό το λεπτό μπορεί να το χρεώσω. Τα φιλιά μου λοιπόν από μένα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Έρχεται ο διευθυντής.